Είναι πολύ ευχαριστώ και αυτό το νέο, το μάθαμε λίγο πριν εμφανιστεί όλη αυτή η κρίση με τον κοροναϊό. Ο Τόμ Χάνκς έγινε ο άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς στην ψυχή του ήταν ήδη Έλληνας. Αντιπαριώτης για την ακρίβεια. Έγινε και επίσημα Έλληνας. I feel 110% Greek being married to a Greek. I'm more Greek than a Greek is because I had the good sense to marry a Greek. Έλληνας όχι μόνο στην καρδιά, αλλά και με τη βούλα είναι πλέον ο Τόμ Χάνκς. Ο Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε σήμερα την τιμητική πολιτογράφηση του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού και λάτρε της Ελλάδας. Αν όμως είσαστε λίγο παρατηρητικοί και είχατε προσέξει καλά τις ταινίες του Τόμ Χάνκς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για πες. Σε κάθε ταινία υπήρχε και ένα στοιχείο. Έδινε ένα ίχνος. Υπήρχαν στοιχεία όπου καταλάβαινες από τότε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας. Γάμοτ, τι έγινε αφεντικό. Δεν θα πεθάνει σήμερα, ρε Τζονάρα, κολόφαρδε. Χρωστάμε τα κέρατά μας, τη ΔΕΗ, και μας έκοψε το ρεύμα. Παναγία, εικοσιφένισα. Τρέξε, Δάσος, τρέξε. Τρέξε, τρέξε, μικρούλι. Είναι άντρας, μικρούλι. Άντρας, ωραίος, γερός. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε Καραβανά. Ποιος είσαι, ρε κολόψαρο. Ο Ράιαν. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι. Ποιος είσαι, ποιος. Αυτός, 1-0, κερνάς. Νούμερο 200. Λοιπόν, κύριε, μάλλον δεν τον βγάζετε το μήνα έτσι όπως σας κόβω, αλλά σε περίπτωση που γίνει κανένα θαύμα, θα χρειαστεί να σας βγάλουμε μια κτηνογραφία θώρακος και να κάνουμε και μια γενική αίματος. Αλλά επειδή περιμένουν και άλλοι στην ουρά, το επόμενο διαθέσιμο ραντεβού είναι για τις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 στις 3 το μεσημέρι. Περαστικά και ζωή σε λόγου μας. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ρε! Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ρε!